Σας χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι στο Μέγαρο Μαξίμου και αντιλαμβάνομαι ότι είχατε και μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τον Πρόεδρο της Βουλής. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου για την εκλογή σας. Πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά, γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής στην Κύπρο και εμείς κάναμε ένα, πιστεύω, πολύ σημαντικό βήμα εκλέγοντας την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και πιστεύω ότι αυτή η ανανέωση του πολιτικού δυναμικού μόνο σε κάτι καλό μπορεί τελικά να οδηγήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να έχουμε μια διεξοδική συζήτηση για τις μεγάλες κοινές εθνικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν απόλυτα συντονισμένες για να απαντήσουν με τρόπο μεθοδικό, οργανωμένο και πάντα συμβατό με το διεθνές δίκαιο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Μένως και πάλι, καλώς ήλθατε και σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά, θα μου επιτρέψετε να πω, που βρίσκομαι με τους συνεργάτες και τις συνεργάτητες μου σήμερα εδώ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πέρα από άριστες σχέσεις και αδερφικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, είναι τώρα μια δύσκολη χρονική συγκυρία, ενώντας ότι έχουμε να διαχειριστούμε σημαντικές, μικρές και μεγάλες προκλήσεις. Οπότε, πέραν από επιβεβλητέα που είναι η σχέση συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, και ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα τον Πρόεδρο της Βουλής, είχαμε μια πολύ σημαντική και επικοδομητική, θα προσέθετα, συζήτηση για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε επιπροσθέτως και να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διπλωματία αλλά και συνεργασία. Οπότε, στον ίδιο παρονομαστή και πάντοτε σε συνάρτηση με τις βάσεις αρχών όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, μπορούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα, αμεσότερα και αποτελεσματικότερα. Οπότε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη, όπως και βαρύ, θα μου επιτρέψετε να πω, το φορτίο. Έχουμε πολλά, κύριε Πρόεδρε, να διαχειριστούμε και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά μαζί με τους συνεργάτες μου, με όλους τους βουλευτές και βουλεύτριες, να συμβάλλουμε και εμείς για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος που θέλουμε να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο και την Ελλάδα του αύριο. Να είστε καλά.